Είμαι πολύ χαρούμενος. Βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ γνώριμα πρόσωπα για μένα και συνθήκες. Όσον αφορά την προετοιμασία, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά κουραστική σε αυτό το πρώτο διάστημα. Φάνηκε, πιστεύω, και από το χθεσινό παιχνίδι που μας έλειπε η φρεσκάδα που είχαν οι αντίπαλοι μας. Αλλά από εδώ και πέρα, πιστεύω, όσο θα μειώνεται η ένταση της προπόνησης, θα είμαστε πιο φρέσκοι, θα βελτιωνόμαστε και θα βγάλουμε σιγά σιγά και αυτά που ζητάει ο προπονητής μας στον αγωνιστικό χώρο. Σοκράτη, πώς γεννήθηκε η σκέψη της επιστροφής στον Άρη, γιατί νομίζω ότι στην αρχή εξέταζες άλλες προτάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει μια καλή χρονιά πέρσι με την ομάδα του Πανιωνίου. Με βοήθησε και εμένα και η πορεία της ομάδας, η οποία ήταν πολύ καλή. Σίγουρα είχα αρκετές προτάσεις. Υπήρξαν ομάδες που συζήτησα για ένα μεγάλο διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, εφόσον δεν προχώρησε κάτι από όλα αυτά, και όταν ήρθε η πρόταση από τον Άρη, ζήγησα τα δεδομένα και τις υπόλοιπες προτάσεις που είχα εκείνη τη στιγμή, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δελαστικές για μένα, γιατί ήταν από ομάδες που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα του Super League. Αλλά πιστεύω στο ποδόσφαιρο δεν παίζει ρόλο μόνο το οικονομικό ή το μέγεθος ενός συλλόγου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ μεγάλωσα στον Άρη και σίγουρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου και αυτό το γεγονός ότι ήμουν πολλά χρόνια στην ομάδα από μικρό παιδί.